Υγείας και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την πανδημία. Καλή σας μέρα, κυρία Πανά. Γεια σας, καλημέρα κυρία Σάβα. Βλέπαμε προηγουμένως το ρεπορτάζ από τα walk-in κέντρα και τους εμβολιασμούς ατόμων άνω των 86 ετών. Αποδεικνύεται ότι ήθελαν να ανέμεναν αυτό το ραντεβού οι άνω των 86 που δεν είναι σε κλειστές δομές για τους οποίους είχαν προηγηθεί αυτοί οι εμβολιασμοί. Ανησυχούν, κυρία Πανά, και ρωτούν. Βεβαίως τους δίνονται οι απαντήσεις εκεί, αλλά για αυτούς που θα πάνε αύριο μεθαύριο, γιατί θέλουν να βάλουν και το εμβόλιο της γρίπης, αν επηρεάζει το ένα το άλλο. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση και να αποφύγουμε την παρεξήγηση ότι όποιος εμβολιαστεί με την αναμνηστική δόση καλύπτεται και για το εμβόλιο της γρίπης. Όχι. Κάθε εμβόλιο αφορά ξεχωριστό ιό. Άρα λοιπόν, ιδιαίτερα για αυτές τις ευπαθείς ομάδες και για τις μεγάλες ηλικίες, επειδή αναμένεται φέτος να έχουμε έξαρση της γρίπης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, καλά θα ήταν να ακολουθήσουμε τις οδηγίες και να εμβολιαστούν και με την αναμνηστική δόση για το COVID, αλλά παράλληλα και για το εμβόλιο της γρίπης. Κυρία Σάβα, το έχουμε ζήσει και σε άλλες χρονιές. Πριν το COVID, η γρίπη προκαλεί σοβαρή νόσηση σε άτομα αυξημένης ηλικίας, αλλά και σε μικρά παιδιά. Και οι πουδενοί δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα διαχείρισης με άτομα που θα έχουν παρόμοια συμπτωματολογία, όπως επίσης να δεχθούμε και πίεση ξανά στο σύστημα υγείας, γιατί θα έχουμε παράλληλα σοβαρά νοσούντες και από COVID και από γρίπη. Ναι, το ερώτημα, κυρία Πανά, είναι κατά πόσο μπορεί κανείς να εμβολιαστεί τώρα με την τρίτη δόση ή δεύτερη δόση, και ακολούθως πόσο διάστημα πρέπει να μεσολαβήσει για να κάνουν και τις γρίπες, ή αν μπορούν να το κάνουν και ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, ο λόγος για τον οποίο δεν γίνεται ταυτόχρονα είναι, κυρία Σάβα, ο λόγος για τον οποίο δεν το κάνουμε και με άλλα εμβόλια. Γιατί μπορεί αυτές οι ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες, έστω λίγο η κόπωση, ο πυρετός, να μας παρεμποδίσουν στο να έχουμε σαφή εικόνα στη φαρμακοεπαγρύπνηση που οφείλεται τι. Άρα, από επιστημονικής πλευράς μπορούν και είναι ασφαλές να κάνουν και τα δύο εμβόλια, και για πρακτικούς λόγους θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και της τάξης κάποιων ημερών, μεταξύ των δύο εμβολίων. Υπάρχουν συστάσεις βέβαια και από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, οι οποίοι και αυτοί αναφέρουν ότι μπορούμε να κάνουμε τα δύο εμβόλια, απλά να αφήσουμε ένα μεσοδιάστημα κάποιων ημερών, δύο εβδομάδων, ανάλογα και με την πρακτική του προσωπικού γιατρού. Τρεις λένε εκεί στα εμβολιαστικά κέντρα. Τρεις εβδομάδες λένε, ενημερώνουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τον Οκτώβριο θα έρθει το εμβόλιο της γρίπης. Κοιτάξτε, σίγουρα και νομίζω και κάθε χρονιά στην Κύπρο η γρίπη ανθεί κατά το τέλος της χειμερινής περίοδου, δηλαδή Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Επειδή όμως φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά και όπως σας προανέφερα υπάρχουν έτσι ενδείξεις ότι θα έχουμε πρόβλημα με την γρίπη, καλά είναι έγκαιρα, όπως είπατε, από τον επόμενο μήνα να μπούμε, να οργανωθούμε και να εμβολιαστούμε και για τη γρίπη. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πανά, τα τελευταία δεδομένα, μάλλον τα δείγματα που στείλαμε από την χώρα μας, δείχνει ότι έχει κατακυριεύσει η μετάλλαξη δέλτα σε κάθε περίπτωση. Από τα 92 δείγματα, τα 90 ήταν δέλτα ο ιός. Συνεπώς, αυτό τι μας λέει αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Κοιτάξτε, σαφώς η μετάλλαξη Δέλτα έχει επικρατήσει εδώ και καιρό και στην Κύπρο και στην Ευρώπη, και μάλιστα και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων μας λένε ότι δεν έχουμε κάποια αλλαγή όσον αφορά την μοριακή επιδημιολογία, δηλαδή αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Από την άλλη, οφείλουμε να ακολουθούμε το επόμενο διάστημα το τι επικρατεί και θα επικρατήσει, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό μας αφορά όχι μόνο για τη μεταδοτικότητα, αλλά για να μην προκύψει κάποιος στέλεχος που να επηρεάζει σε λίγο σημαντικότερο βαθμό και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, κάτι που δεν έχουμε μέχρι στιγμής καμία πληροφορία σχετικά με κάποια αλλαγή στελέχους στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Ναι, τώρα, ο δικός χάρτης ποιος είναι, κυρία Βανά? Είμαστε σε ένα περίπου 80% που έχουν εμβολιαστεί. Τώρα ξεκινάνε οι διαδικασίες για μια τρίτη ενισχυτική δόση, η οποία θα κατεβαίνει κλιμακωτά σε ηλικία. Έχουμε τη μετάλλαξη Δέλτα. Είναι αυτή η κατάσταση. Πού θα πάει, πώς το βλέπετε έτσι να απαμβλύνεται το πρόβλημα? Θα έρθει κάποια στιγμή, θα περιμένουμε και άλλο κύμα, θα κοπάσει, θα γίνει επιδημία?
Ναι, κοίταξτε, είναι δύσκολο στην παρούσα επιδημία και στην παρούσα φάση ακόμα να προβλέψεις πόσο χρόνο θα χρειαστεί ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε την πανδημία σε ενδημική κατάσταση, δηλαδή κάτι παρόμοιο όπως είναι και με τη γρήπη. Και ο λόγος είναι γιατί το ξέρουμε και το έχουμε πει όλοι, ότι ενώ η εμβολιαστική κάλυψη στο δυτικό κόσμο έχει αυξηθεί σημαντικά, έχουμε πετύχει κάποιους στόχους, αντίστοιχα στον τρίτο κόσμο η κατάσταση είναι πολύ χειρότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα την παγκόσμια ύφεση, θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διανομή των εμβολίων και προς εκείνη την πλεύση, προς εκείνο το χώρο. Και βέβαια σε συνδυασμό με τη φυσική νόσηση να πετύχουμε το στόχο που είναι αυτό που σας προανέφερα, το να μεταστρέψουμε την πανδημία σε μια ενδημική κατάσταση, να εξαφανίζει το ιός και να ανθεί σε συγκεκριμένες περιόδους. Να μην ξεχάσουμε, κυρία Σάβα, όμως, ότι η γνώση και η τεχνολογία εξελίσσεται. Ευχόμαστε να μπούμε στη φαρέτρα μας το επόμενο διάστημα και άλλα εμβόλια που θα είναι διαθέσιμα, ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των εμβολίων και να καταφέρουμε κατά το δυνατόν νωρίτερα αυτόν τον στόχο που σας προανέφερα. Και αυτά τα καινούργια εμβόλια, κυρία Παναπού, είχαμε προπαραγγείλει, αν θέλετε, μαζί με το AstraZeneca, τη Pfizer, της Moderna και λοιπά, όπως το Novavax ή τη Sanofi. Αυτά ποιας τεχνολογίας είναι, θα έρθουν να ενισχύσουν τα υφιστάμενα εμβόλια, θα είναι άλλη τεχνολογία, θα είναι αυτό το, αν θέλετε, το ετερόδοσο σχήμα που θα βοηθήσει, θα έχουν κάποια στοιχεία αυτά, τα mRNA ή άλλα. Εξηγήστε μας λίγο. Ναι, καταρχήν σε αυτή τη φάση και για την ενισχυτική δόση επιλέγουν τα κράτη-μέλη όχι τυχαία τα mRNA εμβόλια, γιατί η αποτελεσματικότητά τους, ειδικά για τη Δέλτα μετάλλαξη που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, υπερτερεί. Όμως πολύ ορθά το θέσατε ότι έχουν κατατεθεί φάκελοι πρακτικά με τα αποτελέσματα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας από κλινικές μελέτες από δύο ακόμα εταιρείες που αφορούν μία άλλη τεχνολογία που τη γνωρίζουμε εμπολής, χαρακτηρίζονται ως protein subunits, δηλαδή έχουν ένα πρωτεϊνικό κομμάτι του ιού, ένα τμήμα της πρωτεΐνης που διεγείρει το ανοσιακό μας σύστημα γιατί αναγνωρίζει κατά αυτόν τον τρόπο τον κορονοϊό. Δύο είναι οι εταιρείες που θα αφορούν στο μέλλον αυτά τα εμβόλια, είναι της Novavax και της Sanofi. Η Sanofi μάλιστα είναι και μια εταιρεία που ούτως ή άλλως ιστορικά έχει την πορεία της στο κομμάτι των εμβολίων. Η Novavax προσφέρει την καινούργια τεχνολογία ότι ο φορέας της πρωτεΐνης που θα μεταφερθεί βασίζεται στην νανοτεχνολογία, σε κάποια νανοσωματίδια, οπότε πάει πιο στοχευμένα στα σημεία που πρέπει να πάει για να διαγείρει το ανοσιακό μας σύστημα. Γενικά βλέπουμε, και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό, ότι στο μέλλον, και είναι τώρα υπό διαδικασία αξιολόγησης και κριτικού μηχανισμού, θα προσθεθούν εμβόλια ασφαλή και αποτελεσματικά, που θα ενταχθούν, φαντάζομαι, στη φαρέτρα και θα μπορέσουν να βοηθήσουν στο πρόβλημα που σας προανέφερα. Γιατί δεν θα είναι μόνο η ενισχυτική δόση. Έχουμε και ανθρώπους που δεν εμβολιάστηκαν καθόλου και πρέπει να στοχεύσουμε και σε αυτούς. Τώρα, κύριε Πανάτο, αντιλαμβάνομαι ότι η επόμενη συζήτηση θα έχει να κάνει με τον εμβολιασμό παιδιών από 5 ετών πλέον. Αυτή τη στιγμή έχει καταθέσει και τα έγγραφα τα δικά της η Pfizer. Εμείς εδώ πώς το προχωράμε αυτό, θα αναμένουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων? Ποια είναι η θέση σας για αυτή την ηλικιακή κατηγορία? Κοιτάξτε, οι φάσεις τώρα, μάλλον είμαστε ακόμα σε μία προηγούμενη φάση όσον αφορά την αξιολόγηση. Δηλαδή τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, οι κλινικές μελέτες που αφορούν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των mRNA εμβολίων για παιδιά 6 έως 11 ετών. Όπου εκεί η δόση, πρέπει να το πούμε, είναι πολύ πιο μικρή. Δεν είναι δηλαδή η δόση που δίνουμε τώρα στα παιδάκια 12 ετών. Είναι λογικό. Και αυτό που μας έχουν δείξει οι μελέτες αυτές είναι ότι είναι πραγματικά και αυτά ασφαλή και αποτελεσματικά. Όμως χρειάζεται, κυρία Σάβα, να περάσουν από τη διαδικασία, την πολύ αυστηρή διαδικασία της αξιολόγησης του EMA για να πάρουν την έγκριση, κάτι που εκκρεμεί. Ενδεχομένως, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τέλη της φθινοπορεινής περίοδου, να έχουμε αυτή την έγκριση. Οπότε πρέπει να δούμε τα δεδομένα και να δούμε κατά πόσο χρειάζεται να εμβολιάσουμε και αυτή την ηλικία. Θέλει πολύ προσοχή, το ξέρετε ιδιαίτερα, ότι όταν μιλάμε για παιδική ηλικία, οποιαδήποτε παρέμβαση, θέλει πολύ προσοχή και αξιολόγηση και ευχόμαστε τα αποτελέσματα, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον, να είναι τέτοια ώστε να μπορούμε να εμβολιάσουμε και τα παιδιά αυτά. Τώρα, κύριε Πανά, είναι από 6 ή από 5 το εμβόλιο της Pfizer? Είναι από 6 ετών ή από 5 ετών ο φάκελος που έχει καταδεθεί? Ναι. Από 6, αν δεν απατώμε ετών, 6 με 11 είναι η μελέτη η οποία έχει δοθεί.
Και σε άλλες χώρες, σε άλλες χώρες χορηγούνται ήδη σε τέτοιες ηλικίες ή είναι όλες οι χώρες πάνω από 12 ετών όσες έχουν προχωρήσει στις παιδικές ηλικίες? Ούτως ή άλλως, για να γίνουν αυτές οι κλινικές μελέτες και ειδικά, κυρία Σαββά, η μελέτη φάσης 3, πρέπει να έχεις μεγάλο αριθμό παιδιών, έχουν ξεκινήσει και με μικρότερες ηλικίες. Και έτσι βγάζουμε ουσιαστικά τα δεδομένα αυτά που σας αναφέρουμε για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Δεν είναι δηλαδή δεδομένα βασισμένα σε 100 παιδιά. Και από όσο γνωρίζουμε, υπάρχει ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες η πρόβλεψη στο να ξεκινήσουν κατά το δυνατόν νωρίτερα την εμβολιαστική κάλυψη και μικρότερων παιδιών. Και ο λόγος είναι αυτός που ξέρουμε, ότι βλέπουμε την αύξηση των παιδιατρικών κρουσμάτων λόγω της έναρξης των σχολείων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ είχαν ξεκινήσει νωρίτερα και κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να κατευνάσουν την αύξηση των κρουσμάτων και προφανώς αναλογικά και τις νόσεις της COVID-19 στην παιδική ηλικία. Τώρα, σε σχέση με τα υφιστάμενα πρωτόκολλα και μέτρα, κυρία Πανά, είναι κάτι άλλο που επεξεργάζεστε? Για παράδειγμα, οι γάμοι, οι εκδηλώσεις κλπ. Έχουν μείνει στα του καλοκαιριού. Θα υπάρξει μια αλλαγή, αύξηση καλεσμένων ή και στα γήπεδα, ζητούσαμε και χθες με τον Υπουργό Υγείας. Όλα αυτά τα είναι στον πάγο ή βλέπετε την εικόνα και λέτε ότι εδώ πρέπει λίγο σιγά σιγά να επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Αυτή που λέμε για να εμβολιαστεί ο κόσμος. Η κανονικότητα μέσα στα πλαίσια της πανδημίας είναι ο στόχος όλων μας. Και νομίζω ότι το πρώτο στόχο, δηλαδή το να ξεφύγουμε από το κύμα της καλοκαιρινής περίοδου, το πετύχαμε. Απλά νομίζω, κυρία Σάβα, είμαστε σε μια πάλι έτσι λίγο ιδιαίτερη φάση, στο ότι τώρα ξεκινάμε ξανά την εργασία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια. Οπότε ναι, σίγουρα οι προσαρμογές πρέπει να γίνουν. Πρέπει και να επιστρέψουμε μέσα εισαγωγικά στην κανονικότητα με ασφάλεια. Απλά όπως λέγαμε σε κάθε φάση της πανδημίας, καλά είναι αυτό να γίνεται βήμα-βήμα, αυξάνοντας και το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης και από την άλλη της φυσικής νόσησης, για να ξέρουμε ότι θα κρατήσουμε ισορροπία. Άρα ναι, συζητήσεις νομίζω ότι πρέπει να γίνουν. Κάτι νεότερο δεν μπορώ να σας πω. Και βέβαια πάντοτε να παρακολουθούμε τι γίνεται ανά 14 μέρες και επιδημιολογικά, για να μην εκτροχιαστεί η κατάσταση. Αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πανά. Καλή συνέχεια να έχετε. Εμείς θα πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι κάθε Παρασκευή, 1:30 το μεσημέρι, έχουμε την διαδραστική εκπομπή «Ρώτα, μάθε, κρίνε, πράξε» για τα θέματα του κορονοϊού και των εμβολιασμών. Αυτή την Παρασκευή φιλοξενούμενοι είναι ο Δ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, καρδιολόγος και πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, και ο Δ. Αβραάμ Ηλίας, παιδίατρος, διευθυντής παιδιατρικής του Μακαρίου Νοσοκομείου. Θα έχει να κάνει και με τις παρενέργειες και με θέματα καρδιολογικά και συνεπία των εμβολίων και συνεπία της